πατρίδα μας αντιμετωπίζει το ισχυρότερο καιρικό φαινόμενο στην ιστορία της, μια πρωτοφανή θεομηνία η οποία έχει πλημμυρίσει έκταση τριπλάσια αυτής του Ιανού. Θέλω καταρχάς να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και τις μεγάλες μου ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις, στους εθελοντές μας, στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρωτοφανή προσπάθεια την οποία καταβάλουν σε πρώτο χρόνο προκειμένου να σώσουν ζωές και να καταφέρουν να εγκλωβίσουν συμπολίτες μας από χωριά τα οποία είναι στην κυριολεξία βυθισμένα στο νερό. Η πρώτη μας προτεραιότητα για τις επόμενες μέρες θα είναι ακριβώς αυτή, να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εκενώσουμε τους συμπολίτες μας από μέρη στα οποία ενδεχομένως να κινδυνεύουν, είτε από αέρα, είτε χρησιμοποιώντας λέμβους, είτε ειδικά οχήματα του στρατού. Ήδη, όπως γνωρίζετε, επιχειρούν 15 ελικόπτερα σε αυτήν την προσπάθεια και τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας διαρκώς και θα ενισχύονται. Το φαινόμενο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, το καιρικό φαινόμενο, ως προς τις βροχές και προς τις καταιγίδες, όμως έχουμε ακόμα προβλήματα στη Λάρισα και στην απόλυξη του Πηνιού, καθώς ακόμα κατεβαίνουν νερά από τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, οπότε απαιτείται ακόμα η μέγιστη δυνατή εγρήγορση και προφανώς οι συμπολίτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Άμεσα ξεκινάει και η δρομολόγηση της διαδικασίας της αποκατάστασης των ζημιών και κυρίως της ανακούφισης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε ήδη από σήμερα στις περιοχές όπου μπορούμε να παρέμβουμε και θέλω να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι η χώρα έχει και τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και το μηχανισμό γρήγορης αρρωγής έτσι ώστε οι συμπολίτες μας οι οποίοι επλήγησαν να δουν γρήγορα την ανακούφιση την οποία μπορεί να τους παρέχει το κράτος έτσι ώστε να ξαναρχίσουν τις ζωές τους, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να μπορούν να παρέμβουν στην οικοσκευή τους και οι επιχειρήσεις να αρχίσουν και πάλι να λειτουργούν. Ταυτόχρονα έχω ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες να διεκδικήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση την μέγιστη δυνατή στήριξη την οποία η πατρίδα μας αξίζει να λάβει σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Έχω ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen, προκειμένου να διερευνήσουμε όλα τα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε η χώρα μας να έχει μια πρόσθετη στήριξη και η ευρωπαϊκή αρρωγή να μην μένει στα λόγια, αλλά να εκδηλώνεται στην πράξη. Έχουμε επίσης κινήσει τις διαδικασίες συνομιλίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα δάνειο με πολύ ευνοϊκούς όρους για να μπορούμε να κάνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις στα έργα υποδομής, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη ζημιά. Θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους να είμαστε ενωμένοι σε αυτήν την πολύ μεγάλη πρόκληση, μία ακόμα πρόκληση για την πατρίδα μας. Δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε εδώ και στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την πολύ μεγάλη αναπηρία και να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτά τα οποία η φύση με τόσο πρωτοφανή μανία κατέστρεψε.